Τίμιος, πάμε για την εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας, τακτική για την Χάρη Σελίνα, καλή σχετικά όμως εκκίνηση. Για την πρωτοπορία, Ρενάκη από την αρχή θα πάρει την πρωτοπορία, είναι η ταχύτερη στα δυο μήκη ήδη από Σερσότο και την Ήρα εξωτερικά. Εσωτερικά ο Μιστερ Ευθύμιος, οι δύο Ξύπη, ο Μπούλ Στρόουτ, Μάικ και Χάρη Σελίνα συγκαλπάζουν στις τελευταίες θέσεις με την Ρενάκη μπροστά. Ο Σερ Σότος είναι στο 1-0 στη δεύτερη θέση. Εσωτερικά ο Μίστερ Ευθύμιος μαζί με τη Διοξύπη, με την Ήρα εξωτερικά. Μπούλ Στρόουτ και ο πίσω είναι ο Μάικ και η Χάρη Σελίνα μπαίνει πρώτη στην πρώτη τελική ευθεία. Η Ρενάκη, 2-0 από το Σερ Σότος. Συνεχίζει ο άργος ρυθμός. Και ο πίσω προσπαθεί η Ήρα εξωτερικά να βελτιώσει θέση βάρος της Διοξύπης και του Μίστερ Ευθύμιου που τρέχει στο κάγκελο. Μπούλ Στρόουτ, Μάικ και Χάρη Σελίνα. Πολύ αργός ο ρυθμός. Μικρές οι διαφορές από το πρώτο άλογο μέχρι το τελευταίο κοντά στα 6 μίκη. Καθώς η Ρενάκη είναι μπροστά, ο Σερ Σότος με τον Μίστερ Ευθύμιο, την Ήρα, την Διοξύπη, τον Μπούλ Στρόουτ, τον Μάικ και τη Χάρη Σελίνα εσωτερικά στην τελευταία θέση. Ρενάκη μπροστά, ο Σερ Σότος θέλει να πλησιάσει λίγο τώρα, κάπως το ένα μήκος. Πιο πίσω οι Διοξύπη, πάντα στο κέντρο του Στίβου Ήρα, εσωτερικά ο Μίστερ Ευθύμιος, Μπούλ Στρόουτ, Μάικ και η Χάρη Σελίνα στην τελευταία θέση. Χιγιάρη δεν έχει αλλάξει κάτι. Με Ρενάκη βάλει μπροστά στο ένα μήκος. Σερ Σότος, Διοξύπη, Μίστερ Ευθύμιος και Ήρα συγκαλπάζουν στην τρίτη θέση. Ο Μάικ θέλει να βελτιώσει θέση εις βάρος του Μπούλ Στρόουτ που έχει ελεύθερο διάδρομο εξωτερικά. Τελευταία είναι η Χάρη Σελίνα. Επιταχύνεται λίγο ο ρυθμός τώρα κοντά στο 700. Ρενάκη μπροστά, ο Σερ Σότος αναμένει στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω πιέζει Διοξύπη, η Ήρα. Να, Μπούλ Στρόουτ εξωτερικά, ο οποίος κάνει ένα ανέβασμα και θέλει να περάσει νωρίς αυτός. Μάλιστα στη δεύτερη θέση εξωτερικά τρέχοντας και στην πρωτοπορία τώρα. Ο Μπούλ Στρόουτ, ο οποίος ανοίγει διαφορά. Ο Μάικ θέλει να ακολουθήσει στη δεύτερη θέση. Μπούλ Στρόουτ μπροστά. Ο Μάικ είναι στα 2-2,5 μίκη. Πιο πίσω τώρα η Χάρη Σελίνα προσπαθεί. Μπαίνει πρώτο στην ευθεία ο Μπούλ Στρόουτ. Ο Μάικ τον καταδιώκει στα 2-2,5 μίκη. Πιο πίσω είναι η Χάρη Σελίνα. Πάντα ο Μπούλ Στρόουτ μπροστά. Ο Μάικ είναι ο μόνος που ακολουθεί. Πιο πίσω έμεινε Διοξύπη και η Χάρη Σελίνα. Ο Μπούλ Στρόουτ έχει προβάδισμα από τον Μάικ. Είναι στα 3 μίκη. Ο Μάικ προσπαθεί να μειώσει τα τελευταία μέτρα. Ο Μπούλ Στρόουτ κρατά το προβάδισμα. Ο Μάικ προσπαθεί. Ο Μπούλ Στρόουτ κάνει την επίθεσή του ευνηδιαστικά και κερδίζει πολύ εύκολα στο τέλος. Πιο πίσω είναι ο Μάικ, η Διοξύπη και η Χάρη Σελίνα. Μπούλ Στρόουτ λοιπόν, φτάνει σε μια καθαρή νίκη. Το βλέπουμε εδώ.